δύο από reality. Έτσι, σωστά, δεν είναι το όμως. Να τους υποδεχτούμε. Είναι, κάτω τους δώσεις που έχουμε τη σειρά. Στο τυχαία τα ονόματα. Είναι ο Λούκας στο κέντρο λοιπόν και έχουμε αριστερά τον Θεοχάρη και δεξιά τον Νικηφόρο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και οι τρεις. Είναι χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Είναι δική μας χαρά. Είναι δική μας χαρά. Ξέρω ότι δεν βγαίνετε από το χώρο που εμφανίζεστε, δηλαδή στο Μεσάια, αλλά αν κάποια έτσι κοπέλα ή μια παρέα που θέλει να διασκεδάσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, θέλει να έρθει να σας απολαύσει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο Μεσάια, έτσι, να ξεκινήσει από αυτό. Με ένα συνδυασμό αρκετά ανατρεπτικό, αλλά πολύ ταιριαστό στην πράξη. Από ό,τι έχω μάθει, δεν έχω καταφέρει να έρθω σε αυτό ακόμα. Περιμένουμε για αρχή να έρθει. Το πρόγραμμα τα έχει όλο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Καλύπτουμε έτσι μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών και ρεπερτοριακά. Αλλά επειδή είχε προαναφέρει ότι θα έρθει, πρέπει να έρθει. Το ξέρω και θα έρθω. Ποιες μέρες είστε? Σε περιμένουμε. Είμαστε Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο. Πολύ ωραία, τρίτη. Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στο Κολονάκι, στο Μεσάια, το πρώην κλαμπ, το οποίο το κάναμε stage. Και έχουμε πολλές εκπλήξεις, γιατί είναι ένα πρόγραμμα πολύ ανατρεπτικό. Παντρεύουμε πολλά είδη, δηλαδή ο μαέστρος μας μαζί. Η πρώτη έκπληξη, και συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας τις πεις τώρα αναλυτικά, είναι το ότι υπάρχει πλέον stage στο Κολονάκι. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω αν απατάει η μνήμη μου, αλλά stage στο Κολονάκι δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω. Άρα ξεκινάμε με αυτή την καινοτομία από εκεί και έπειτα τι άλλο μπορούμε να δούμε? Είπατε ότι συνδυάζεται και πολλά είδη μουσική. Από εκεί που είμαστε pop rock και μπορεί να κάνουμε ένα medley εκκλητής μας, μπορεί ξαφνικά να μείνει ένας και να γυρίσουμε στο λαϊκό. Και μετά πάλι rock. Και μετά... Ελεονόρα, δεν έχουμε σειρά σου όταν κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσουμε με rock, να πάμε στα λαϊκά, να γυρίσουμε στα 70's, να ξαναπάμε και παντρεύοντας όλα αυτά τα είδη και με λίγο χιούμορ τα νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε καλά. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όποιον ξύπνησε σήμερα τον Λούκα Γιώρκα. Πραγματικά. Και θέλω να ρωτήσω το Θεοχάρη. Ο Λούκας Γιώργας ξύπνησε. Με πήρε αγχωμένος και μου λέει ξύπνησες. Του λέω εγώ, δεν ξυπνήσω. Ήταν πρώτος Γιώργο, ήταν πρώτος εδώ, έτσι. Δεν το πιστεύω αυτό. Πραγματικά κάποιοι και κάποιες συνεργασίες έχετε κάνει μεταξύ σας σήμερα. Την προηγούμενη φορά δεν το πιστεύω. Σας είχε βάλει ο Γιώργος να πλακώνεστε μεταξύ σας για το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Δεν σας βλέπουμε μόλοπες και με γρατζουνιές. Τι γίνεται, τα βρήκατε? Τα βρήκαμε. Όχι, είμαστε πολύ αγαπημένοι. Τις περισσότερες κατακτήσεις, ποιος κύριος τις έχει, τις περισσότερες κατακτήσεις? Ελά, πείτε τα τώρα, πείτε τα. Αυτή την ερώτηση κάνετε πολύ συχνά. Το έχω ξαναπεί ότι τις περισσότερες κατακτήσεις έχει ο Νικηφόρος. Νικηφόρε, καρδιο κατακτήρι. Και ποιος ζηλεύει από όλους? Παρένθεση, έτσι, να πω κάνω μια παρένθεση. Όταν ξυπνάει από αυτό το όνειρο, τις παραπάνω κατακτήσεις της έχει το Χάρη. Εσύ έχεις σχέση και δεν έχεις κατακτήσει τώρα, δηλαδή βγάζεις προς τα έξω ότι είσαι σε σχέση. Λέω, να σου πω εγώ την αλήθεια, έχει και ο Λούκας, κάτι όχι, γίνεται. Όχι, όχι. Εγώ το παίζω πιο προσγειωμένος. Κατά βάθος είναι το μεγαλύτερο ψώνιο. Το χάρη. Εμείς τι θέλουμε. Βεβαίως έκανες και θέατρο, το ξέρω. Αλλά το αγάπησες. Όχι, θα συνδυάζω ακόμα, θα συνδυάζω. Προς πείτε τον τραγουδιστή. Εδώ Θεοχάρη, έχουμε δει πάρα πολλούς συναδέλφους σου ηθοποιούς να τον γυρίζουν στο τραγούδι. Παλιότερα είχαμε δει και τον Αλέξανδρο Μπουρδούλη, τώρα είδαμε και τον Μέμο Μπεκνή και την Τζένι Μπότσι. Λόγω της οικονομικής κρίσης, γιατί δεν γίνονται και πολλές θεατρικές δουλειές και τηλεοπτικές. Δεν γίνονται πράγματα. Θεοχάρη. Απ' τη μία μπορεί να είναι αυτό, απ' την άλλη εσύ δεν το πιστεύεις. Ναι, θέλω να πω ότι Θεοχάρη, παιδιά, ότι εγώ δεν το περίμενα ότι θα μπορούσα να σταθεί στη σκηνή έτσι, γιατί δεν τον ήξερα, το θεωρούσα μεγάλο σόνια. Αλήθεια λέω. Λοιπόν, το θεωρούσα μεγάλο σόνια, αλήθεια λέω, τώρα αυτό το παιδί, εντάξει, θα είναι λίγο αλλού. Και είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στον χώρο πραγματικά. Και δεν περίμενα να είναι τόσο άνετο στη σκηνή και να το πουλάει έτσι. Και εγώ και εγώ θα πω τα καλύτερα για τον Νικηφόρο. Μα βρεσί, Νικηφόρε, στο τζαστ. Είχε δείξει ο άνθρωπος ότι έχει τις ικανότητες και την σκηνική παρουσία και μια πολύ καλή φωνή και ήθος.
Ναι, Λούκα, για πες. Δεν τον είχα δει, παιδιά, αλήθεια δεν τον είχα δει. Καταρχάς, πέραν τις πλάκες που κάνουν το Θεοχάρη, έτσι, είναι πραγματικά πολύ, ειδικά για μένα, είναι πολύ ευχαριστώ ότι όσοι συνεργαζόμαστε και έχει πραγματικά τη δικιά του πινελιά στο stage. Κάτι θα έλεγα και ξέρασε. Εγώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο στο Θεοχάρη. Επειδή γνωρίζω ότι έχεις μια πολύ έτσι μεγάλη φιλία με τον Ηλία Ψινάκη, και τώρα τελευταία εσύ συζητείται πολύ το όνομά του. Δεν θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου, αν έτσι ο αυθορμητισμός του συμφωνείς με το τι βγήκε και είπε ότι έτσι τυχαίνω με την εκπομπή που παρουσιάζω ουσιαστικά. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό παρά μόνο ο Ηλίας. Μόνο ο Ηλίας ξέρει τι. Δεν έχεις μιλήσει μαζί του. Εγώ είμαι φαν του Ηλία και σε οτιδήποτε κάνει τον πιστεύω και νομίζω ότι επειδή λειτουργεί με το ένστικτό του το κάνει καλά. Εσένα σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Πάρα πολύ. Του είχες πει να αποκτήσεις γι' αυτό. Ναι, μου αρέσει. Κοιτάξτε, εγώ το ήξερα το ξένο κόνσεπτ, το θεωρούσα πολύ καλό και ευχάριστο και νομίζω ότι έχει γίνει αντίστοιχα μια πολύ καλή δουλειά εδώ. Στην άποψη. Α, πιστεύεις δηλαδή ότι είναι ωραίο αυτό που βλέπεις. Δεν συμφωνείς με τον Ηλία που λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μα το είπα ότι είναι υγεία, Θεοχάρη, ότι είναι μια υγεία. Και θα ήθελε να φύγει. Παιδιά, δεν ξέρω, τι να σας πω. Ωραία. Δεν ξέρω, είναι πρέπει να ρωτήσω την Ηλία, δηλαδή δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό. Λούκα, να ρωτήσω κάτι το Λούκα εγώ. Θεωρείς ότι εξαργύρωσε την επιτυχία σου από την Eurovision? Εντάξει, δεν υπάρχει εξαργύρωση και λοιπά. Η Eurovision, όπως είπα και τότε και τώρα, ήταν και είναι ένα βήμα το οποίο πραγματικά θα έχω σαν σύγκρα την άποψή μου στο βιογραφικό μου και σιγά σιγά με σταθερά βήματα προσπαθώ και πόρευω προς το στόχο μου. Πάντως, Λούκα, θέλω να σου πω ότι επειδή γενικότερα ξέρω ότι είσαι σε μια πάρα πολύ καλή φάση με τα συναισθηματικά σου, να μην τους εμπιστεύω σε αυτούς τους δύο δεξιά και αριστερά σου, γενικότερα. Γιατί γελάει ο Νικηφόρος όταν άκουσε τη λέξη συναισθηματικά, δεν ξέρει τι γίνεται. Ο Νικηφόρος καταρχήν είναι το πιο σιγανό από το μάτι. Μα να πω και είσαι ακόμα ο Νικηφόρε. Παιδιά, έχω βαρεθεί να βλέπω τον Λούκα να μιλάει στο τηλέφωνό του με την κοπέλα του. Δηλαδή. Α, για φαίνεται, αλλά δεν είναι πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, Νικηφόρο μπορεί να στεγνάει και του δύο, δηλαδή να λε τα πάντα για αυτό. Καλά, δεν έχω θέμα, παιδιά, πείτε τα όλα. Εγώ συγγνώμη, γιατί μιλάνε συνέχεια στο τηλέφωνο δεν έχει έρθει η κοπέλα του Λούκα να τον δει από κοντά. Αν συνεχίσει ο Νικηφόρο, θα συνεχίσει να εργάζεται κάπου εκτό του Μεσάη. Αν συνεχίσουμε εμεί. Νικηφόρε. Δεν έχει σήμα το κινητό σα. Ναι. Νικηφόρε, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Θεωρείς ότι δικαιώθηκες σε ό,τι έλεγε αρνητικό για σένα ο Γιώργος Θεοφάνους? Γιατί πλέον έχεις κάνει μία δισκογραφική δουλειά, δική σου δουλειά, την υπογράφεις μόνος σου, δεν είναι κάποιος άλλος συνθέτης ηστυχουργός να σε έχει βοηθήσει. Τώρα έχεις δώσει το στίγμα που λέει και ο Γιώργος, τώρα δουλεύεις, έχουμε ξαναδεί να δουλεύεις. Είσαι από τα παιδιά του X-Factor που ξεχώρισες και πας πάρα πολύ καλά. Έχεις μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Δικαιώθηκες. Ποιος πες το X-Factor? Όσο ήσουν μέσα στο παιχνίδι, αρχικά δεν πήγα για να κρίνω τους κριτές, πήγα για να με κρίνουν, οπότε δεν είχα λόγο να μιλάω τότε για κάτι. Δεν σε πίστευα όμως καθόλου ο Γιώργος Θεοφάνους, ήταν πολύ αρνητικός. Σε θεωρούσε ότι δεν θα έκανες κάτι επαγγελματικά. Ούτε ο Γιώργος Θεοφάνους, ούτε η κυρία Γκάκη, ούτε ακόμα και ο κύριος Λεβέντης, ο οποίος πιστεύω ήταν πολύ καλό προέρευσε αυτά που έλεγε. Και μάλιστα είχε έρθει και μου είχε ζητήσει συγγνώμη αργότερα. Στο, όταν ο Γιώργος Λεβέντης. Δεν έκανα λάθος. Ναι, ο Γιώργος Λεβέντης. Ναι, γιατί ο κύριος Θεοφάνους είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ο Γιώργος. Απλά έχει σημασία κάποιος να τα λέει κάποια πράγματα που πιστεύει. Δηλαδή ο Γιώργος Λεβέντης δεν με πίστευε στα αλήθεια και μου το έλεγε. Δεν είχε άλλο λόγο. Τώρα για τον Γιώργο Θεοφάνους θα το ξαναπεί. Μα είχε πει ότι έπρεπε να καθίσει στο καναπέ. Να μείνεις στο καναπέ. Φαντάζεσαι να έρθει να σου ζητήσει μια μέρα να σου γράψει ένα τραγούδι? Δόξα τω Θεώ, εγώ να γράφω μόνος μου. Έχω και φίλους μου που με βοηθάνε να γράφουμε παρέα, όπως ο Άρης Κλειστρός και ο Κωνσταντίνος Αβραμόπουλος. Και στηριζόμαστε μόνοι μας. Κάνουμε κάτι παρεαίσθητο και δεν πιστεύω ότι θα είχα ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν θα πω κάτι και εγώ, γιατί θυμήθηκα τώρα τι θα έλεγα πριν. Αν μπορούσα να έχω σαν άνθρωπος μαζί του, όχι σαν... Ξύπνησε ο Λούκας, παιδιά. Πολλά και στα δύο. Αυτό που θέλω να πω, γιατί λέγατε και πριν για το Θεοχάρη και το Τσάσε του. Περίμενε, γιατί είπαμε για το Θεοφάνους, γιατί εσύ συνεργάστηκες με το Θεοφάνους. Ναι, θα πω κάτι. Τώρα να το πεις.
όταν είσαι στο πατάρι σε ένα μαγαζί όπου κάτω υπάρχει κόσμο, είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το να παρουσιάσει ένα τραγούδι στην τηλεόραση. Είτε λέγεται X Factor είτε λέγεται Jazz at Two of Us. Εγώ αυτό που χαίρομαι και νιώθω ότι δεν, αντίθετα του υπερτερό, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η λέξη, με τα παιδιά, είναι ότι ο Θεοχάρης έχει και την υποκριτική σαν πτυχίο και μπορεί να πάρει πολλούς ρόλους πάνω στη σκηνή. Ο Νικηφόρος υπογράφει ο ίδιος τα τραγούδια του και νομίζω ότι αυτή η παρέα που κάνουμε και αυτή η άρρωση που κάνουμε είναι αυτό που μετράει πάνω στο πατάρι του Μεσάια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι κάθε εκπομπή και το τι μπορεί να δείξει εκεί είναι πολύ διαφορετικό από το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Γιατί το γήπεδο είναι ο κόσμος απέναντί μας και είναι πάνω στη σκηνή. Και κρίνεις επί τόπου. Εκεί κρίνω τώρα, στη σκηνή. Από... στο γήπεδο, έτσι δεν είναι. Εμείς στο γήπεδο το δικό σας θα έρθουμε να σας επισκεφτούμε. Το γήπεδο με στάγια το λέμε, με στάγια. με στάγια εμείς το ξέρουμε και με στάγια θα το πούμε. Για όλους εκείνους που θέλουν να έρθουν να σας επισκεφτούν, Παρασκευή, είπατε Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο. Είναι μια καλή πρόταση λοιπόν για όσους θέλουν να σας δουν από κοντά και να απολαύσουν έτσι κάτι διαφορετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τους τρεις που σας ήρθατε. Να απολαύσουν κάτι διαφορετικό και να ξεδώσουν σε καλές τιμές. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να σας ευχηθώ να ξεκινήσουμε μια όμορφη μέρα. Πολλά φιλιά και στους τρεις. Να πω κάτι. Ναι. Θα μας ήταν πολύ πολύ ευχάριστο αν η υπέροχη αυτή εκπομπή σου μεταφερόταν λίγο πιο αργά. Να αναρωτιέμαι πώς θα μάθει κάθε μέρα. Γιατί δεν θα τα κυριάζεις ευχάριστο. Τι Καλημέρα. Τι σας είπα ότι εμένα μου είναι ευχάριστο να ξυπνάω τις 5.